Το Καλαμάτα Τόπο Ζωής, σαν βουλευτική παράταξη, προχωράει στην ίδρυση νομικού προσώπου που θα το εκπροσωπεί. Ήδη το καταστατικό μας βρίσκεται στα χέρια της δικηγόρου μας που θα το προωθήσει το δικείο για να εγκριθεί και να μπορέσουμε να υπάρξουμε σαν νομική μορφή, σαν ένωση προσώπων. Θα έχει φυσικά διοικητικό συμβούλιο, εκτελεστικά όργανα κλπ. Ώστε να μπορεί να υπάρξει πραγματικά και όχι σε μια συνάθρηση ευκαιριακή για τις εκλογές, αλλά να έχει ένα μέλλον στον τόπο, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε γενικότερα με προτάσεις, με ιδέες, με αντιρρήσεις σε πράγματα που γίνονται και διαφωνούμε ή να συμφωνούμε σε κάποια τα οποία θεωρούμε σωστά. Οπότε θέλουμε να δείξουμε με αυτό το καταστατικό που θα στηθεί και την ένωση προσώπων που θα ιδρυθεί, ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Πριν λίγες μέρες δημοσιοποιήσαμε μια πρόταση, μια ιδέα που είχαμε, η οποία κινείται στο πνεύμα με το οποίο έχουμε μάθει να λειτουργούμε, του εξυγχρονισμού των πρακτικών και των μεθόδων στη διοίκηση και στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα. Η ιδέα έχει να κάνει με την διασύνδεση του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου σε μια πιο άμεση σχέση. Το πρόγραμμα ονομάζεται η Εβδομάδα της Γειτονιάς μου. Η βασική ιδέα είναι ότι χωρίζουμε την πόλη σε ενότητες, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ήδη χωρισμένη, και αφιερώνουμε μία εβδομάδα σε κάθε γειτονιά για να λύσουμε τα προβλήματα επιτόπου, να συζητήσουμε τα προβλήματα επιτόπου με τους πολίτες και να παρέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να μετακινούνται για μία εβδομάδα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όλες οι διευθύνσεις του Δήμου, επιτόπου στη γειτονιά, αφού θα έχει βεβαίως πρώτα υπάρξει ενημέρωση των κατοίκων ότι αυτή τη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα της γειτονιάς τους και ο Δήμος θα είναι εκεί παρόν να συνομιλήσει μεταξύ τους, να του υποδείξουν τα σημεία που έχουν πρόβλημα και να λύσουν ό,τι μπορεί να λυθεί επιτόπου και όλα τα υπόλοιπα να καταγραφούν και να δρομολογηθούν με τον τρόπο που πρέπει στα γραφεία, με τις μελέτες που πρέπει να γίνουν. Και στην ουσία προσπαθούμε να εξαλείψουμε αυτή την διαδικασία που υπάρχει, ούτως ώστε όταν θέλουμε να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να βρούμε κάποιον να το πούμε, έναν υπεύθυνο που δεν ξέρουμε ποτέ ποιος είναι και το καθεξής. Εμείς θέλουμε ο Δήμος να πηγαίνει στους πολίτες, να είναι ο Δήμος αυτός που θα προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα και όχι το αντίστροφο, να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να καταλάβουν ότι μπορούν να μιλήσουν και να πούν τα προβλήματα που έχουν, αυτά τα προβλήματα που λέμε της καθημερινότητας, που και αυτά πρέπει να λυθούν προφανώς, να καταλάβουν ότι κάποιος είναι εκεί και μπορούν να το πούνε και να λυθούν κάποια πράγματα επί τόπου. Είναι στην ουσία μια μεταξέλιξη της ιδέας που είχαμε παρουσιάσει και στο σχέδιο 631, που ήταν το σχέδιο με το οποίο είχαμε παρουσιάσει τις προτάσεις μας προεκλογικά. Εμείς ό,τι είχαμε παρουσιάσει προεκλογικά ήταν αποτέλεσμα μεγάλης σκέψης, συζήτησης και ανάλυσης και δεν ήταν απλά ιδέες που πετάξαμε σε ένα χαρτί για να γεμίσουμε προγράμματα. Πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα, πιστεύουμε στις ιδέες μας, τις μεταξελίσσουμε, τις προσαρμόζουμε και θα συνεχίσουμε να τις προτείνουμε. Αυτό που ακούμε πάντα, εδώ και μήνες που συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν παράταξη, οτιδήποτε νεωτερικό για το Δήμο, νεωτερικό για τον κόσμο και έξω, τα περισσότερα πράγματα που προτείνουμε και συζητάμε δεν είναι νεωτερικά, δεν είναι καινοτόμα, είναι πράγματα που γίνονται από πάρα πολλούς, σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας και του κόσμου. Ακούμε πάντα ότι δεν γίνεται, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, το ένα δεν γίνεται, το άλλο δεν γίνεται. Εμείς απαντάμε ότι αυτά γίνονται. Γίνονται από ανθρώπους που έχουν τη θέληση και την ικανότητα. Ο Δήμος πρώτα θα πρέπει να σταματήσει να λέει ότι δεν γίνεται και να λέει ότι δεν μπορεί. Εμείς μπορούμε, άλλοι μπορούν, εμείς θέλουμε να γίνουν, γίνονται αυτά τα πράγματα και θα γίνουν εφόσον υπάρχει θέληση. Αν δεν θέλει ο Δήμος να τα κάνει, να πει ότι δεν μπορεί, όχι ότι δεν γίνονται. Να σας μιλήσουμε και για το κομμάτι το οποίο αφορά τα ΣΦΑΚ. Έναν όρο τον οποίο ακούμε αρκετά τον τελευταίο καιρό στην πόλη μας, αλλά πρακτικά δεν τον έχουμε δει να εφαρμόζεται. Και δεν τον έχουμε δει να εφαρμόζεται κυρίως γιατί δεν έχουμε κατανοήσει ενδεχόμενα και δεν έχουμε μεταφέρει στους πολίτες στην πραγματικότητα τι είναι αυτός ο όρος. Μιλάμε για λέξεις κλειδιά οι οποίες περιλαμβάνουν τη λέξη βιώσιμη, τη λέξη αστική, τη λέξη κινητικότητα και δεν ξέρουμε αν οι πολίτες έχουν κατανοήσει ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα. Η κινητικότητα, που είναι το κύριο κομμάτι, αφορά τις μετακινήσεις.
Και οι μετακινήσεις αφορούν όλους μας. Είτε θέλουμε να μετακινηθούμε με το αυτοκίνητό μας, είτε θέλουμε να μετακινηθούμε με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το καροτσάκι οι μητέρες, με το καρότσι του στα άτομα με αναπηρία, όλους μας αφορά η κινητικότητα. Και η δεύτερη λέξη κλειδί είναι η λέξη βιώσιμη. Η λέξη βιώσιμη, που τα επόμενα τουλάχιστον 8 χρόνια θα τη συναντάμε συνέχεια μπροστά μας, είναι η λέξη, η αγγλική sustainability, είναι ο όρος τον οποίο συναντάμε στον επόμενο κύκλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων. Κοινώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατανοήσει πως αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η βιωσιμότητα. Δηλαδή, το να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και όταν γίνεται μια εκτενής χρηματοδότηση κάποιων πραγμάτων, αυτό το οποίο πλέον ενδιαφέρει είναι η δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει σε αυτούς που χρηματοδοτούνται να μην σκέφτονται μόνο πώς θα καταναλωθούν τα χρήματα, αλλά πώς θα δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να ζήσουμε. Ως εκ τούτου, τι έχουν κάνει άλλες πόλεις. Άλλες πόλεις έχουν προσκαλέσει ή ακόμα καλύτερα προκαλέσει τους πολίτες τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Και συγκεκριμένα το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας είχε σαν προϋπόθεση τη συμμετοχή των πολιτών. Ήταν προϋπόθεση του προγράμματος να διαβουλευτούν οι πολίτες για να αποφασίσουν πώς θέλουν να είναι η κινητικότητά τους. Και άλλες πόλεις εντός εισαγωγικών βομβάρδισαν τους πολίτες τους. Με αυτόν τον όρο προκάλεσαν τους πολίτες τους να συμμετάσχουν. Υπάρχουν και ελληνικές πόλεις που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Και ξεκινάνε και κάποια χρόνια πίσω, ξεκινώντας από το Δήμο Κοζάνης. Η Κοζάνη είναι μια πόλη του 10ου δεκαετίου. Τότε η Πρόσεχε! Δεν βλέπεις ότι έχω προτεραιότητα! Σήμερα όμως η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Τα στενά πεζοδρόμια και οι δρόμοι δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων. Τα αυτοκίνητα που μυρίζουν τους δρόμους και δεν υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες. Η πρόσβαση στα μέσα συγκοινωνίας δεν είναι κατάλληλη για όλους, ενώ τα ίκρυτα μέσα πολλές φορές λόγω κίνησης δεν είναι στην ώρα τους για να εξυπηρετήσουν ανθρώπους από τις γύρω περιοχές. Κάποιες φορές συμβάλλουμε και εμείς οι ίδιοι στο πρόβλημα και στην ουσία δυσκολεύουμε το δικαίωμα μας τον εαυτό. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην πόλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πόλεις που έχουν δει πολύ σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μελετηθεί η κινητικότητα μέσα στην πόλη, ο τρόπος με τον οποίο μετακινούμαστε μέσα στην πόλη, ούτως ώστε να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα μελλοντικά να γίνει βιώσιμο. Προφανώς είναι θετικό το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει ανεβάσει μια πλατφόρμα μέσω της οποίας ζητά από τους πολίτες να καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλουν οι ίδιοι να μετακινούνται. Δεν έχουμε φροντίσει όμως σαν Δήμος να μάθουμε τους πολίτες να μας δίνουν τέτοια στοιχεία στο παρελθόν και τους καλούμε σήμερα να κάνουν κάτι που ποτέ δεν ήξεραν για ένα πράγμα για το οποίο δεν τους έχουμε ενημερώσει τι είναι. Συνεπώς, συνολικά αυτό το πράγμα έχει μία αστοχία. Φαίνεται και από την έλλειψη πολιτών στις εκδηλώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο, ο τρόπος είναι για μας, για την Καλαμάτα, τόπο ζωής σαφής και τον έχουμε δείξει στο παρελθόν. Ωστόσο, ο τρόπος σκέψης πηγάζει μέσα από αυτό που ήδη είδατε. Ο τρόπος σκέψης που έχουμε μας εκφράζει πάρα πολύ και μέσα από τα λόγια του Δημάρχου Τρικαίων, του Δημήτρη του Παπαστεργίου, ο οποίος μας έστειλε ένα απόσπασμα για το τι είναι για αυτόν η βιώσιμη αστική κινητικότητα. Και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να το σκεφτόμαστε. ΣΦΑΚ δεν είναι ακόμα μια δουλειά που θα γίνει για να μην κάπου 5-5 σε ένα πλάνο. Τα ΣΦΑΚ, τα σχέδια βιώσιμη αστική κινητικότητα, είναι η πόλη μας. Σίγουρα και κυρίως είναι η πόλη αύριο. Είναι η πόλη την οποία οραματιζόμαστε και είναι αυτή την οποία θα θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι, αν θέλετε, το κοινό σχέδιο πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να δομήσουμε όλα αυτά τα οποία μας κάνανε να ασχοληθούμε με τα κοινά. Τα ΣΦΑΚ είναι, αν θέλετε, τα θέλω των πολιτών, τα οποία κουμπώνουν με τα οράματα τη πολιτική ηγεσία.
Σβάκινγκ το παιδί, το ποδήλατο, τα υποδεισμένα άτομα, οι πέτρες μασχαρές, τα πάρκα, είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε αύριο την ανάπτυξη στις πόλεις μας. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και οργανωμένη διοίκηση σε μια σύγχρονη πόλη χωρίς τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητότητας. Τα σφάκια στην ουσία είναι η προπαίδεια του χωροταξικού σχεδιασμού των επόμενων δεκαετιών. Τα σφάκια είναι η πόλη μας αλλιώς. Ο κ. Παστεργίου, να τον ευχαριστήσω πολύ, γιατί χθες το βράδυ του ζητήσαμε να κάνει μια παρέμβαση και την έκανε με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Τις πόλεις μας αλλιώς θέλουμε να δούμε κι εμείς, γι' αυτό και κάνουμε και μια παρέμβαση στο τεχνικό πρόγραμμα, όχι διορθώνοντας λάθη, παραλήψεις και εστιάζοντας σε προβλήματα πιθανών επιμέρους. Προσπαθήσαμε και εκεί, στην παρέμβαση, δηλαδή κάπου που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε αν υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό που λέμε τεχνικό πρόγραμμα. Αν το τεχνικό πρόγραμμα δηλαδή βγάζει μία συνολική πρόταση για το τι θέλει η Δημοτική Αρχή για το Δήμο Καλαμάτας. Η πρόταση που κάναμε εμείς ήταν μία ολιστική, ένα κομμάτι αυτού που λέμε εμείς ολιστική πόλη. Είχε να κάνει με τις διαδρομές, τις πράσινες διαδρομές, τον περιβαλλοντικό δηλαδή παράγοντα που θέλουμε να αναπτυχθεί σε αυτή την πόλη και να ενισχυθεί, αλλά και το ΣΒΑΚ Καλαμάτας. Δεν μπορούμε εμείς, σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, να αγνοούμε τη μεγαλύτερη δράση αυτή τη στιγμή της πόλης του αύριο, της διαφορετικής πόλης που θέλουμε να πετύχουμε όπως ο Δήμαρχος Τρίκαιο. Άρα αυτό που προτείναμε δεν ήταν ένα μικρό εργάκι ή ένα μεγάλο έργο, ωστόσο αποκομμένο από όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Προτείναμε μία διασύνδεση. Προτείναμε μία διασύνδεση και μελλοντικών τόπων, όπως είναι το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέροντα, αλλά και ουσιαστικών υφιστάμενων τόπων δίπλα μας, παρατημένων και εγκαταλελειμμένων. Τι καλύτερο να διαθέσουμε αυτά τα πρώτα 200.000 ευρώ που μας είχαν πει ότι είναι η τρύπα, είναι το έλλειμμα δηλαδή, η περίσσια χρημάτων που είχαμε να διαθέσουμε σαν μειοψηφίες. Το τεχνικό πρόγραμμα όπως μας παρουσιάστηκε και να ξεκινήσουμε αυτό το πόλεμο, να βάλουμε δηλαδή την καρδιά του πάνω στο πράσινο μεγάλο σημείο που έχουμε στην πόλη μας, το πάρκο του ΟΣΕ, που είναι μια αρχιτεκτονημένη θεματική διαδρομή, η οποία έχει παντελώς εγκαταληφθεί έτσι όπως το βιώνουμε σήμερα. Το ζήσαμε όλοι, η δική μας γενιά, δηλαδή το ζήσαμε όταν σχεδιάστηκε, όταν παρουσιάστηκε σε πλήρη λειτουργία του και τώρα ζούμε την απόλυτη απαξίωσή του. Αυτό που θέλουμε είναι να διασυνδεθεί με όλα τα κομμάτια του Δήμου. Δηλαδή, έχουμε πράσινες καρδιές και αλλού. Έχουμε το πάρκο του Πηδήματος, έχουμε το πάρκο του Ολμυρού. Θέλουμε να έχουμε το πάρκο του Νέροντα. Άρα, πάνω σε αυτό, χαράξουμε μια διαδρομή. Ας την καταθέσουμε, γιατί και εμείς θα την καταθέσουμε στο svark.kalamata.gr και από εκεί ελπίζουμε να εισακουστεί και να πάει παραπέρα. Προτείναμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Ο φωτισμός αυτών των τόπων είναι ο τρόπος να φύγει το κομμάτι της παραβατικότητας, αλλά και να αναδειχθεί σαν τόπος μοναδικός. Μιλήσαμε με τους Before Light, που είναι οι αρχιτέκτονες φωτισμού τοπίου και του Σταύρος Νιάρχος και πολλών άλλων σημαντικών τέτοιων τόπων. Τους στείλαμε φωτογραφίες από το πάρκο, μας πάνε ότι είναι μια εξαιρετική ποιότητα, μια ενότητα ξεχωριστή και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν είναι ήδη αξιοποιημένο όλο αυτό και δεν έχει περάσει στην επόμενη φάση του. Τους είπαμε ότι προσπαθούμε να το βάλουμε στη συζήτηση προκειμένου να αξιοποιηθεί και να γίνει από μόνο του ένα landscape design. Δανειζόμαστε φωτογραφίες από το kalamata.in.gr και από τον Παύλο Παύλου, τον οποίο είχαμε επικοινωνήσει, που κατά καιρούς κάνει διάφορες προτάσεις, δηλαδή δεν τις εφευρίσκουμε, δεν είναι κάτι που δεν θέλουν οι δημότες και συνήθως κάτω από αυτές τις αναρτήσεις στο kalamata.in.gr υπάρχουν πάρα πολύ θετικά σχόλια και αυτό που κάνουν αυτές οι φωτογραφίες είναι ότι επί της ουσίας φέρνουν τον επιχειρηματία, τον πολίτη και τον κόσμο μέσα σε αυτό το πάρκο που τώρα είναι αποσυνδεδεμένο από οποιαδήποτε χρήση. Αυτό λοιπόν θέλουμε και εμείς, αλλά θέλουμε και την επόμενη φάση. Στο τεχνικό πρόγραμμα είπαμε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, παρά την ύπαρξη του πάρκου από τη δεκαετία του 80, αυτό να έρθει και στη δεκαετία του 2020. Πώς? Με μια εναέρια διαδρομή που θα δημιουργήσουμε εμείς, με ένα τοπόσιμο που θα αποτελεί μια εναέρια διαδρομή γυάλινη, διάφανη, δηλαδή όταν λέω γυάλινη και διάφανη, κατασκευαστικά γίνεται, γιατί πολλοί με ρώτησαν αν γίνεται, ασφαλώς και γίνεται. Απλά να είναι ένα πράγμα που δεν θα διασπάσει και δεν θα διαταράξει καθόλου την ισορροπία που έχει το πάρκο. Εκεί μέσα θα περπατάμε, θα βλέπουμε το πάρκο από ψηλά, θα μεταβαίνουμε από το ιστορικό κέντρο στην παραλιακή, που είναι και το ζητούμενο οποιασδήποτε κινητικότητα θέλουμε να επιτύχουμε στην πόλη, και θα βάλουμε και το σημείο μας της νέας γενιάς, δηλαδή την πρότασή μας στην επόμενη κατάσταση. Το τέταρτο και τελευταίο πράγμα που θέλω να μιλήσουμε είναι το master plan, το οποίο μας παρουσιάστηκε στους επικεφαλείς από το Δήμο Καλαμάτας και την υπεύθυνη την κυρία Κουράκλη. Και για πρώτη φορά και εμείς και οι υπεύθυνοι του Δήμου, αλλά και η Δημοτική Αρχή, είδαμε τα περιβόητα lot, δηλαδή τους όρους δόμησης που έχουν δοθεί στα σχετικά οικοδομικά τετράγωνα που έχουν δημιουργηθεί στο master plan, που δεν το έχουν δει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν θα δει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει απευθείας
στο λιμενικό ταμείο, όπου και θα υπερψηφιστεί ή θα καταψηφιστεί αν θα σηκωθούν αυτοί οι όγκοι οι οποίοι έχουν οριστεί από το Master Plan όπως θα ψηφιστεί και όπως προτείνεται από τους μελετητές. Εμείς λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ βασική ένσταση σε σχέση με το χειρισμό του Master Plan. Δεν ήμασταν εκεί όταν συζητείται έτσι κι αλλιώς, δεν ήμασταν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η δική μας εικόνα για το πώς πρέπει να είναι το κομμάτι είναι οι εικόνες που σας παραθέτω, είναι οι εικόνες ανοίγματος. Θέλω να το ανοίξω, όχι να το περικλείσω. Δεν θέλω να κάνω κλειστούς τόπους που να αποδίδονται μόνο στα Mega Yachts και όλη αυτή τη λιμενική δραστηριότητα, που είναι αμφίβολο κατά πόσο έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση βιωσιμότητας όλων αυτών που προτείνονται πάνω στο Master Plan και που μου αποκλείουν τη διασύνδεση και την επίσκεψη του πολίτη σε όλο αυτό το κομμάτι που για μας είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της παραλιακής. Όλα αυτά που σας παρουσιάζουμε σήμερα έχουν να κάνουν με αυτό που είπε ο Ηλίας εξ αρχής. Ακούμε διαρκώς το δεν γίνεται και το είναι μη ρεαλιστικό. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα στόχο να μας παρουσιαστεί και σε εμάς και σε εσάς και σε όλους τους πολίτες. Ο τρόπος που η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται επιχειρησιακά το Δήμο από εδώ και πέρα, προς τα που πηγαίνει και αν όλα αυτά που προτείνουμε εμείς ως Δημοτική Παράταξη και όλες οι υπόλοιπες έχουν ένα λόγο να υπάρχουν. Και αν γίνονται. Εμάς η άποψή μας είναι ότι γίνονται με προσπάθεια και με ικανότητα, όπως είπε και ο Ηλίας. Ευχαριστώ πολύ.